Τα όνειρά σου όταν έμπαινε στη δουλειά μας, ποια ήτανε? Μπήκα σε αυτή τη δουλειά τόσο από σπόντα που δεν γινόταν περισσότερο. Δηλαδή τη σπόντα. Με καλούν σε μία να βγούμε έξω, να πάμε σε ένα μπαράκι, τέλος πάντων κάπου στη Μιχαλακοπούλου, από πίσω από το Holiday Inn. Δεν θυμάμαι καν αν ήθελα να βγω εκείνη τη μέρα. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα τραπέζι, όπου κάποια στιγμή έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Δαλιανίδης. Και με το που κάνει έτσι μου λέει, εσύ είσαι. Λέω, τι είμαι εγώ? Μου λέει, αυτή που ψάχνω, πάω περιοδία Αμερική Καναδά και θα κάνω και μία διπλή βιντεοκασέτα. Είσαι εσύ αυτή που ψάχνω. Αυτό εν έτη πότε? Εν έτη 1987. Λέω, συγγνώμη, δεν ξέρω τι ξέρετε και αν ξέρετε για μένα κάτι. Εγώ σπουδάζω γαλλική φιλολογία, καμία σχέση δεν έχω με το χώρο. Τον έφτιαχνες με αυτά που έλεγες. Μου λέει, το αν έχει σχέση με το χώρο θα τον κρίνω εγώ και όχι εσύ. Και με βουτάει από το μπαράκι που ήμασταν και πάμε. Η διπλανή πόρτα ήταν η πόρτα της πολυκατοικίας του. Και με πάει στο σπίτι του και μου λέει, λοιπόν, θα διαβάσεις αυτό. Και μου δίνει ένα θεατρικό, τέλος πάντων, να διαβάσω τον πρώτο γυναικείο. Μόλις είσαι έτοιμη, μου λέει, μου λες, κλείνει τις πόρτες και εξαφανίζεται. Το διαβάζω εγώ μια ανάγνωση, τι είχα, τι έχασα, ανοίγω την πόρτα, του λέω, έτοιμη είμαι. Μένει μέσα, κάθεται δίπλα μου, διαβάζει αυτό στον ένα ρόλο, διαβάζω εγώ τον άλλον. Μου λέει, εγώ σε θέλω, είσαι να πάμε Αμερική Καναδά? Του λέω, πάμε. Με φάση και υπογράφω εκείνη τη στιγμή. Υπογράφω, κατεβαίνουμε πάλι στο μπαράκι. Και μόλις κατεβαίνουμε και αρχίζω και πίνω, λέω, Θεούλη μου, τι έκανα τώρα? Και πώς το λέω στην μάνα μου και πώς το λέω στον πατέρα μου τώρα εγώ, ότι ξαφνικά πάω πού, στην Αμερική? Να κάνω τι? Να παίξω θέατρο? Στο σεξ σε έχουν πιάσει ποτέ τα γέλια? Στη διάρκεια του? Με τον άντρα που έχεις καταρχάς με ενδιαφέρει με τόσο. Με πιάνουν τα γέλια πριν ξεκινήσει η ερωτική πράξη, έχω να σου πω. Ότι αρχίζει... Και το ξεκινάει ο Μάρκος όλο αυτό το παιχνίδι, δηλαδή με την πλάκα. Εμείς ξεκινάμε έτσι. Κάνουμε χιούμορ και σε αυτό. Ναι, το φαντάζομαι. Εσύ σου έχει γίνει οικείος τρόπος ώστε να το ξεκινάς εσύ το παιχνίδι με χιούμορ? Ναι, το κάνω κι εγώ μερικές φορές. Τέλειο. Τι να πω και πρώτα, γιατί να πρώτα μιλήσουμε για το σεξ. Δηλαδή τα προκαρατικά για εσάς είναι, ήταν ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Μότης. Αυτό γίνεται, γελάμε τις τρεις πρώτες φορές. Την τέταρτη, την πέμπτη και την έκτη. Συνεχίζω και ένα μου λέει, όχι άλλο. Πραγματικά εκεί της κόβεται και το γέλιο. Σωστά, έχεις δίκιο. Πραγματικά πόδια. Εκεί πάντα το δυνατήριο μου είχε, τι έμπνευση. Δηλαδή τώρα δεν ήθελες να βγεις, το σκεφτόσουν. Και βγήκες και σου άλλαξε όλη η ζωή. Δηλαδή δεν θα ήσουν ούτε σήμερα μαζί μου στη ζωή, ούτε να είχαμε το χάρι, ούτε θα ήσουν εδώ να σε βλέπει ο κόσμος να σε απολαμβάνει. Εγώ όταν σε πήρα από την παρέα και σε πήγε πάνω και σε έκλεισε ένα δωμάτιο και σηκώθηκε και έφυγε, λέω, ήταν τόσο βαρετή στην παρέα που ήθελε κάνω νόημα οι άλλοι πάρουν να πήγαινε κλέτος για την επάνω και ξανά έλα. Και λέω, θα γυρίσει μετά από τρεις μέρες το Διανύρης. Είναι απίστευτο, πραγματικά, όντως έτσι έγινε. Αλλά και πώς υπέβασε, άκουσες? Δεν ξέρω, τώρα πες μου εγώ τι έπαθα εκείνη τη στιγμή, ναι, του λέω. Σου άρεσε, δηλαδή μέχρι τότε είχες και αυτή να γίνει τοπιό. Όχι, δεν είχα σκεφτεί ποτέ τίποτα. Δεν διάβαζες Μανίνα, Κατερίνα. Δεν διάβαζα, τι ρολοπέζε αυτό. Όπως σου είπε τους, γιατί οι συνεργάτες από ό,τι ξέρω που πήγαν στην Αμερική ήταν ο Γαρδέλης. Ο Σταμάτης ο Γαρδέλης, η Ρίκα Ιγγελινά, ο Στέφανος ο Στράτηγος. Την είδαμε προχθές. Την είδαμε προχθές. Μιμή Ντενίση. Ναι, ήταν η πρώτη. Όπως, όπου να σου πω και το αμίμητο που έπαθα στην πρώτη παράσταση. Την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή και ήταν στην Αμερική και είναι η Ρίκα Ιγγελινά, η οποία κάνει τη μαμά του Γαρδέλη. Και παθαίνει το λεγόμενο σεντόνι. Η πρώτη μου φορά εμένα και ήταν, είχαμε μία σκηνή που ήμασταν οι δυο μας, δεν υπήρχε άλλος να σώσει την κατάσταση. Και λέω πώς είναι το ένστικτο. Αρχίζω και της απαντώ σε αυτό που μου έλεγε, το οποίο δεν ήταν του κειμένου. Και της λέω όμως και λόγια κειμένου για να επανέλθει, να ξαναέρθει. Και βγαίνουμε, θυμάμαι, και ήμουν άσπρη, γιατί μετά γινόταν διάλειμμα και είχα πάθει εγκεφαλικό εγώ. Να είναι καλά η Ρίκα, την αγαπώ πάρα πολύ. Η Ρίκα ξέρει όλο το έργο, σε όλες τις παραστάσεις, πραγματικά ξέρει όλο το έργο και μπορεί να βοηθήσει να πάσα στιγμή. Και η πρώτη σκηνή με τον Γαρδέλη ήταν που στο φέρα δώρο σε ένα κλουβί. Είχε μέσα ένα Γαρδέλη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο στο συγχαρητήρια για την πορεία που είχε. Ο Γιάννης Ρολιανίδης ήταν αγαπημένος, πολύ αγαπημένος. Πραγματικά είχε έμπνευση και του βγήκε και βγήκε και σε όλους εμάς. Και χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στη ζωή μας. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα ωραία που είπαμε και ακούσατε κι εσείς οι ίδιοι με τα αυτιά σας, για το σεξ λέω και το γέλιο, πάμε να κάνουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Άκης Πεντρετζίκης είναι και πάλι εδώ στο Μέγκα με Μία. Πιάνει lemon pie με πραλίνα, φουντουκιού και πολλά άλλα. Θα παίξει μαζί μας. Και όχι μόνο.